Ενημερωτική εκδήλωση για τα καλοκαιρινά σχολεία που διοργανώνονται κυρίως στην Αγγλία πραγματοποιείται την Κυριακή 24 Νοεμβρίου στις 6 το απόγευμα στο Λαογραφικό Μουσείο της Κοζάνης. Ο σκοπός της εκδήλωσης είναι να μάθουν εκπαιδευτικοί γονείς αλλά και μαθητές για το τι ακριβώς παρέχουν τα συγκεκριμένα καλοκαιρινά σχολεία ή Summers Abroad όπως λέγονται και διοργανώνονται με μεγάλη επιτυχία στη Μεγάλη Βρετανία. Κυριακή αυτή, την ερχόμενη Κυριακή δηλαδή, στις 24 του Νοέμβρη, στις 6 ώρα, στο Λαογραφικό Μουσείο Κοζάνης, αποφασίσαμε να κάνουμε μια ουσιαστικά παρουσίαση του τι είναι το Summers Abroad, τι είναι αυτό το καλοκαιρινό σχολείο, ή αλλιώς αυτό το οποίο εμείς λέμε Summer School. Στους γνώστες του χώρου είναι κατανοητό αυτό. Είναι δηλαδή τα σχολεία τα καλοκαιρινά που διοργανώνονται στην Αγγλία κατά βάση και στα οποία μπορούν να πάρουν μέρος παιδιά από όλο τον κόσμο. Το δικό μας ιδιαίτερο σχολείο έχει να κάνει με ηλικίες 11 και 17 χρονών. Δηλαδή μπορούν να έρθουν παιδιά από όλο τον πλανήτη μεταξύ αυτών των ηλικιών και να κάνουν αγγλικά, δηλαδή να εξασκηθούν στη γλώσσα και παράλληλα να μάθουν τη χώρα και τον πολιτισμό της Αγγλίας ζώντας ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον. Τώρα, αν κανείς ρωτούσε τι είναι το κρισιμότερο, εν πάση περιπτώσει, σε αυτή τη διαδικασία, θα έλεγα ότι είναι δύο οι βασικοί τομείς. Ο ένας είναι βεβαίως η αγγλική γλώσσα, δηλαδή η εξάσκηση και η δυνατότητα που δίνουμε στα παιδιά να βελτιώσουν τη γνώση τους στην αγγλική γλώσσα, αλλά και η δυνατότητά τους να ζήσουν σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον και άρα να συγχρονιστούν με παιδιά αντίστοιχων ηλικιών από άλλα μέρη του πλανήτη και να κατανοήσουν καλύτερα τον κόσμο στον οποίο πιθανότατα θα κληθούν να ζήσουν στο μέλλον και βεβαίως να εργαστούν κιόλας σε αυτόν. Συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να καταθέσουν ερωτήσεις για τις εγκαταστάσεις, τις συνθήκες και όλη τη διαδικασία η οποία ακολουθείται στα συγκεκριμένα σχολεία. Η εκδήλωση απευθύνεται βασικά σε τρεις, αν θέλετε, ηλικιακές ομάδες ή τρεις διαφορετικές ιδιότητες, δηλαδή στους γονείς, στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς, ιδιαίτερως αυτούς που ασχολούνται με την αγγλική γλώσσα. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι δεν είναι ανοιχτή εκδήλωση σε οποιονδήποτε θέλει να την παρακολουθήσει. Είναι ελεύθερη σε οποιονδήποτε. Αλλά οι τρεις αυτές ομάδες τις οποίες ανέφερα πριν είναι αυτές που κυρίως ενδιαφέρονται. Οι γονείς γιατί θα θέλουν να μάθουν πού θα πάει το παιδί τους, ποιες είναι οι συνθήκες, ποιες είναι οι εγκαταστάσεις, αν υπάρχει ασφάλεια, δεν υπάρχει ασφάλεια. Τα παιδιά τα ίδια γιατί θέλουν να κατανοήσουν ακριβώς τι θα γίνει εκεί και βεβαίως αλλιώς είναι να βλέπεις εικόνες και βίντεο από την όλη εκδήλωση, εν πάση περιπτώσει, από όλη αυτή την διαδικασία του Summer School το καλοκαίρι και αλλιώς είναι να σου μιλάνε γι' αυτό. Και βεβαίως οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είναι και αυτοί οι οποίοι μπορούν να κινήσουν μια τέτοια διαδικασία αν το επιθυμούν, δηλαδή να δημιουργήσουν ομάδες παιδιών στις οποίες οι ίδιοι θα ηγηθούν αν θέλουν, ως group leaders, δηλαδή ως επικεφαλής του group, και καλό θα είναι να μάθουν περισσότερα, να ξέρουν ακριβώς τι σημαίνει τέλος πάντων εκεί και τι μπορούν να αποκομίσουν οι ίδιοι και οι μαθητές τους από μια τέτοια δραστηριότητα. Αλλά όπως είπα και πριν, είναι ανοιχτή η εκδήλωση όποιον θέλει να μάθει περισσότερα για το τι είναι τα Summer Schools στην Αγγλία. Και σας περιμένουμε την Κυριακή, όπως είπα και πριν, στις 6 το απόγευμα στο Λαογραφικό Μουσείο Κοζάνης για να πούμε περισσότερα και να σας δείξουμε περισσότερες λεπτομέρειες από αυτήν την εκπληκτική, ελπίζουμε, εμπειρία για τα παιδιά, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς.